Το τουρκικό παιχνίδι είναι σαφέ ότι παίρνει πλέον επικίνδυνε διαστάσει. Ο διευθυντή ειδήσεων Γιώργο Κασκάνη είναι εδώ μαζί μου για να δούμε όσο μπορούμε βέβαια. Γιώργο, πού το πάει ο Ερντογάν, τι είναι αυτό που θέλει να κάνει. Ναι, νομίζω ότι καταρχήν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε στη μέση ενός παγκόσμιου πολέμου. Μπορεί να μην διεξάγεται με τους συμβατικούς όρους που ξέραμε στο παρελθόν, mm -hmm. αλλά όλα όσα προηγήθηκαν και είδαμε και με την ενέργεια και με την οικονομία, είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μια αντιπαράθεση δύση με τη Ρωσία. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, ο γνωστός επιτίδιος ουδέτερος που είναι η Τουρκία, ακροβατεί μεταξύ των δύο πλευρών. Και μάλλον περιμένει να δει την έκβαση αυτής της μεγάλης διαμάχης για να τοποθετηθεί. Πριν όμως δεν είναι εύκολο να περιμένει κανείς το αποτέλεσμα, διαμορφώνονται γεγονότα στην πορεία. Είναι γεγονός ότι εντείνει, την, ε, κλιμακώνει την έντασή της η Τουρκία. Είχαμε μόλις σήμερα άλλη μεγάλη είσοδο μεταναστών από το τουρκικό έδαφος στον Εύρο. Άρα όλο αυτό ε, διαμορφώνει ένα σκηνικό το οποίο δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις. Τώρα, εάν η Τουρκία αποφασίσει ότι θα προχωρήσει προς την Ρωσία και την Κίνα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεράστια σημασία. Όμως, σε αυτά τα συγκεκριμένα δεδομένα, το να ανοίξει ένα μέτωπο με την Ελλάδα, για την Δύση θα είναι πραγματικά εγκληματικό και θα σημαίνει ότι ανοίγει την πόρτα του τρελοκομείου. Γιατί την ώρα που η Δύση αντιπαρατάσσεται με την Ρωσία και αναμένει την έκβαση αυτής της μεγάλης σε βάθος χρόνου διαμάχης με τη Ρωσία, mm -hmm. το να ανοίξει μια πληγή μέσα στη συμμαχία, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι τεράστιο ζήτημα. Θα δούμε πώς εξελίσσεται, κρατάμε όμως αυτή την ακροβασία, η οποία δεν οδηγεί πάντα σε καλά αποτελέσματα για αυτόν που την επιχειρεί. Σα ευχαριστώ Γιώργο, σας